Είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων στο Ρέθυμνο, είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Καλημέρα σας, με την ευχή να είστε καλά, κύριε Τσακαλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφω? Ακριβώς όπως τα είπατε είναι. Όντως υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη αυτή τη φορά, μεγαλύτερη από την περσινή και από την προπέρσινη. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά, αφού τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν σε καραντίνα, σε πανδημία και ο κόσμος φοβόταν να ταξιδέψει, πολλό δε μάλλον να συγχρονιστεί σε ξενοδοχεία με άλλους ανθρώπους. Αυτό και τυπικά έχει λήξει πλέον, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και από ό,τι βλέπουμε η κίνηση είναι κάτι παραπάνω από το κανονικό. Τα αεροπλάνα και τα καράβια είναι γεμάτα, έχουν μπει έξτρα δρομολόγια, καλά το είπατε. Όντως τα Χανιά και το Ρέθυμνο παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα στην Κρήτη και ακολουθούν βέβαια οι άλλοι νομοί. Εύχομαι και ελπίζω να μην μας διαταράξει τίποτα, ούτε ο καιρός, ούτε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως η αστάθεια του Απρίλη σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες πάντα επικρατούσε και έτσι θα συνεχίσει να είναι και θέλουμε έτσι να συνεχίσει να είναι για να μην πάμε σε άλλα πράγματα, να μιλάμε για άλλα πράγματα. Κύριε Τσακαλάκη, δεν έχει ανοίξει ωστόσο και το σύνολο των ξενοδοχείων, αλλά ακόμα και το ποσοστό που έχει ανοίξει φαίνεται ότι έχει ψηλές πληρότητες. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ένα 30% των ξενοδοχείων πανελλαδικά έχουν ανοίξει και θα κορυφωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα ανοίξει ακόμα άλλο ένα 60% και το υπόλοιπο 10% θα ανοίξει κάπου στο Μάιο. Τα ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά ήδη παρουσιάζουν όντως καλές πληρότητες. Για μας αυτή την περίοδο η πληρότητα πάνω από 50% θεωρείται καλή, αλλά υπάρχουν και ξενοδοχεία που για το διήμερο ή τριήμερο παρουσιάζουν πολύ υψηλότερες πληρότητες, δηλαδή τις τάξεις του 80-90%. Κρεβάτια υπάρχουν ακόμα σε όλες τις κατηγορίες και για όλα τα βαλάντια. Αυτό είναι θετικό και όταν το λέτε έτσι σημαίνει ότι μπορεί για κάποιους παρά την άνοδο των τιμών λόγω της κρίσης, ενεργειακής κρίσης κλπ. Όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε από την περσινή χρονιά να μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Εδώ να τονίσω ότι μεσοσταθμικά η αύξηση που δόθηκε από τα ρεζόρ, διότι τα ρεζόρ είναι τα πολλά τα ξενοδοχεία της Κρήτης, προς τους tour operator είναι της τάξεως περίπου του 8-9%. Μεσοσταθμικά 9 μπορούμε να πούμε. Άρα λοιπόν το 9% δεν είναι κάτι το οποίο θα αγγίξει τόσο πολύ ώστε να αποτρέψει κάποιον να πάει σε ένα ξενοδοχείο. Δεδομένου δε ότι το κόστος μας αυξήθηκε από 25 έως 35% ανάλογα με την περιοχή, την κατηγορία και τη δυναμικότητα ενός ξενοδοχείου, καταλαβαίνετε ότι υπολοιπόμεθα πάρα πολύ ακόμα και μπορεί φέτος η φετινή χρονιά να μοιάζει καλή, να προϊονίζεται καλή, το πιστεύω και εγώ. Είμαι σίγουρος ότι στην Κρήτη, εάν δεν μας διαταράξει την καλή και ομαλή ροή κρατήσεων αυτή τη στιγμή κάτι αναπάντεχο όπως τα προηγούμενα χρόνια, θα ξεπεράσουμε τα νούμερα του 19, θα ξεπεράσουμε και σε αφίξεις και σε τζίρους. Το σίγουρο όμως είναι ότι τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων θα είναι λιγότερα από το 19. Πότε θα τα ισοφαρίσουμε αυτά? Ίσως τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Ίσως τα επόμενα χρόνια. Η ελπίδα είναι πάντα ελπίδα. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κερδίζει και άλλο μερίδιο στον τουρισμό και να στηρίξει ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Ήταν και το μήνυμα του κυρίου Τάσιου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας, όπως διάβαζα, κύριε Τσακαλάκη. Εκεί ήμουν, το ξέρω. Προσέξτε, από τώρα και έπειτα θα μας απασχολήσουν και άλλα θέματα. Θέλω έτσι μόνο να πω δύο-τρία πραγματάκια για σκέψη.
Εμείς αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε ένα καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο το 2026, από ό,τι μας λένε τον Οκτώβριο, θα είναι έτοιμο. Αυτό θα διπλασιάσει τη φέρουσα ικανότητα του ήδη υπάρχοντος αεροδρομίου. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 10 φορές πάνω τον πληθυσμό της Κρήτης τουρίστες σε μια σεζόν, θα πάει σταδιακά στους 20. 20 φορές πάνω. Είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε. Έχουμε τις υποδομές. Ας ξεκινήσω πρώτα από μας. Έχουμε τα κρεβάτια. Έχουμε το προσωπικό που θα τους εξυπηρετήσει. Και ας πάμε μετά στις δημόσιες υποδομές. Έχουμε τους δρόμους τους οποίους θα οδηγήσουν και θα περπατήσουν. Μπορούν οι Δήμοι να κάνουν την αποκομιδή των στερεών και υγρών αποβλήτων. Μπορούν να έχουν έτοιμες τις υποδομές στα πάρκινγκ και σε όλα αυτά. Αυτά είναι ερωτήματα προς σκέψη και να το σκεφτούμε καλά. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο όπως είναι άλλες περιοχές που να μας φοβίζει ο υπερτουρισμός. Φανταστείτε ότι η Μαγιόρκα που δέχεται σχεδόν ό,τι δέχεται η Ελλάδα σε τουρισμό ή έχει μέγεθος του νομού Ερεθίνης. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν φτάνουμε στο σημείο να πούμε δεν θέλουμε άλλους, αλλά αυτούς που θα πάρουμε θα πρέπει να τους εξυπηρετήσουμε ούτως ώστε να γίνουν καλοί πρεσβευτές και όχι να μας δυσφημίζουν μετά. Αχ και εσείς κύριε Τσακαλάκη, οι προβληματισμούς που βάζετε μέρα που είναι. Αλλά νομίζω ότι το λέτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είχε υποθεί από τον πρώην υπουργό ότι ξέρετε, λίγο παρακάτω πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά ή να το βάλουμε στα σχέδιά μας από τώρα, ότι οι ανάγκες έτσι όπως προκύπτουν ή θα προκύψουν σε λίγα χρόνια μετά τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου πραγματικά θα μας ξεπεράσουν εξαιτίας και της δυναμικής που θα έχει. Αλλά εδώ τους βάζετε τα δύσκολα και νομίζω ότι θα πρέπει να τα σκεφτούν όλα αυτά, ξεκινώντας όπως είπατε καλά, το είπατε από εμάς και τις δημοτικές αρχές και εσάς τους ίδιους, που έχει να κάνει και με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με τα καταλήματα και με τα καθημερινά τα απλά που είναι το αυτονόητο της καθαριότητας, που είναι το αυτονόητο της σύνδρευσης, που είναι το αυτονόητο της αποχέτευσης, όπως επίσης και τα μεγαλύτερα που είναι η σύνδεση του αεροδρομίου με άλλες περιοχές. Οι δρόμοι που οι άνθρωποι θα κυκλοφορούν, θα περπατούν, το πώς στείνονται οι πόλεις μέσα, ποια είναι η διαχείρισή τους, η λειτουργικότητά τους. Είναι βασικά ερωτήματα. Μέχρι τώρα οι ενδυνάμοι πελάτες μας, τουρίστες, επισκέπτες του νησιού μας και γενικά της Ελλάδος μας διάλεγαν για την ομορφιά μας και για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε να τους προσφέρουμε. Όντως είμαστε ένα σημείο του πλανήτη από τα καλύτερα, για να μην πω το καλύτερο επειδή θα θεωρηθώ εγωιστής. Όμως το προφίλ του πελάτη αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο με το περιβάλλον, με το green και με όλα αυτά που συνεπάγεται για να έχουμε το sustainability. Μάλιστα. Ο πελάτης θα μας επιλέγει πλέον βάσει αυτών των κριτηρίων. Δεν είναι στο χέρι το δικό μας. Όσο δεν είμαστε από αυτούς που θα προσελκύουμε στο άμεσο μέλλον τους πελάτες με τη φτήνια. Η φτήνια τρώει τον παρά που λέγανε. Υπάρχουν άλλες περιοχές πολύ φτηνότερες από εμάς που μπορούν να κατέβουν κι άλλο, ενώ εμείς έχουμε φτάσει στα όρια μας. Εμείς πρέπει πλέον με την ποιότητα να προσελκύζουμε τον πελάτη. Γι' αυτό το λέω. Όλα αυτά που είπα είναι εν όψη του τι έρχεται. Αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Και επειδή υπάρχει και πολλή υποκρισία στον πλανήτη, θα σας πω μόνο τούτο, ότι οι Νορβηγοί είναι αυτοί που παράγουν πετρέλαιο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλουν να μπουν στο αεροπλάνο, διότι το αεροπλάνο μολύνει τον αέρα, επειδή κινείται με βενζίνη. Μα ποιος την παράγει τη βενζίνη, εγώ? Αυτή τη βενζίνη που παράγουν αυτή το πετρέλαιο, ποιανού το πουλάνε και γιατί το πουλάνε, για να το πιει? Δεν είναι αυτό υποκρισία? Όμως εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε αυτό τον πελάτη. Να κινηθεί λοιπόν
με αεροπλάνο πράσινο και να έρθει σε μια πράσινη περιοχή. Αυτό ζητάμε. Ξέρετε, είπατε με την ποιότητα πρέπει να προσεγγίζουμε τον πελάτη, διότι αλλάζει το προφίλ πλέον του πελάτη. Έτσι όπως καταγράφετε από όλους εσάς, την ίδια ώρα λέτε στην κουβέντα κύριε Τσακαλάκη ότι μπορεί το 2023 να μην πλησιάσουμε τα έσοδα του 2019, να μην φτάσουμε εκεί, αλλά θα είμαστε πολύ κοντά. Καθαρά έσοδα είπα, τα καθαρά. Τα καθαρά, ναι, στα καθαρά. Θέλετε να πείτε ότι επειδή αναφερθήκατε λίγο και σε περιοχές οι οποίες κάνουν και άλλα οικονομικά πακέτα κλπ, ότι είναι περισσότερο μοιρασμένη η πίτα φέτος? Η πίτα πάντα μοιρασμένη ήταν. Υπάρχουν οι ακριβές, οι μεσαίες και οι χαμηλές περιοχές όσον αφορά το τίμημα των διακοπών. Δηλαδή κάποιες περιοχές προσφέρουν ένα πεντάστερο στην ξενοδοχείο στην τιμή που προσφέρουμε εμείς ένα τρίστερο με τις ίδιες υπηρεσίες. Λογικό είναι ότι ο καταναλωτής θα κοιτάξει πρώτα απ' όλα την τσέπη του, να δει με τα χρήματα που έχει ή αυτά που θέλει να διαθέσει τι μπορεί να αγοράσει. Και αυτός που του δίδει τα περισσότερα, αυτόν θα επιλέξει. Οι γειτονικές χώρες έχουν πάρει μερίδιο από αυτή την πίτα την τουριστική για τη φετινή χρονιά? Βεβαίως και έχουν πάρει. Προσφάτως αναπτύσσεται και η Αλβανία. Και αναπτύσσονται και όλες οι χώρες γύρω από μας. Αυτό που βλέπουμε σιγά σιγά είναι ότι δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που να μην διεκδικεί μερίδιο της πίτας στον τουρισμό, όπως επίσης δεν υπάρχει και χώρα στον κόσμο που να μην διεκδικεί τουρίστες. Και οι περιοχές από εκεί που προέρχονται οι περισσότεροι τουρίστες είναι ξεκάθαρες. Είναι η Ευρώπη κατά κύριο λόγο και η Αμερική. Αυτές είναι οι πρώτες περιοχές. Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, κλπ. Και πάνε στα σημεία που μπορούν να πάνε με άνεση. Τώρα, και οι Αυστραλοί ταξιδεύουν, αλλά δεν είναι τόσο πολύ ο πληθυσμός των Αυστραλών όσο είναι των Ευρωπαίων ή των Αμερικάνων. Και επειδή έχουμε και μακρινές αποστάσεις, καταλαβαίνετε ότι τα αυξημένα κόμιστρα δημιουργούν πρόβλημα στα πακέτα. Άλλωστε έχουν και αυτοί δικά τους σημεία, δικά τους resort και destinations πάρα πολύ καλά να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαστε καλά. Καλή Ανάσταση, κύριε Τσακαλάκη. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση σε όλους και να έχουμε και ένα ωραίο καλοκαίρι όπου όλοι θα ξεδώσουν και θα περάσουν καλά πλέον χωρίς το φόβο της πανδημίας και του COVID. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.